Επιστρέψαμε φίλε και φίλοι. Εδώ είμαστε για να ανοίξουμε την πολιτική συζήτηση, την πολιτική ατζέντα, την ατζέντα ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν θα το κάνω μόνη μου φυσικά. Σα έχω προλογίσει ήδη τον εκλεκτό καλεσμένο μα. Είναι ο κύριο Σοκράτη Φάμελο. Είναι ένα εκ των διεκδικητών τη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σα. Καλώ Γεια σα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, έμεινε το, το μυαλό μου στη λέξη διεκδικητών. Ναι, ένα εκ των υποψηφίων. Αλλά... Διεκδικείται την ηγεσία του κόμματο υπό, υπό αυτή την έννοια, αλλά υποψήφιο ναι, ναι, ναι. πρόεδρο. Έμεινε, λοιπόν, έμεινε το, το, το μυαλό μου αυτό, ναι, το σκεφτόμουν. Είναι και αυτό μια Σα ευχαριστώ για την πρόσκληση πάντω. Σα ευχαριστώ πολύ. Ε, ε είναι φιλόξενο το στοιδιό σα. Το λέγαμε προηγουμένω, mm -hmm. Η κυρία Σπαγιανάκη, ότι δεν έχει κλείσει χρόνο που ξανέμουν εδώ και σε εσά και στο Ηράκλειο, αλλά από έναν διαφορετικό ρόλο τώρα και πολύ μεγαλύτερε ευθύνε. Διαφορετικό ρόλο, βέβαια. Ναι. Τότε ήσασταν επικεφαλή κοινοβουλευτική ομάδα. Ήμουν πρόεδρο κοινοβουλευτική ναι. ομάδα και είχα έρθει για τι συνεδριακέ διαδικασίε mm -hmm. του ΣΥΡΙΖΑ. Ετοιμάζαμε για το συνέδριο τότε. Αλλά εντάξει, υπάρχουν στιγμέ που έρχεται η ευθύνη μπροστά στον άνθρωπο. Μέσα σε αυτό και το, το, ερώτημα. Το, το μικρό χρονικό διάστημα, λοιπόν, είδαμε πολύ σημαντικέ αλλαγέ στον uh, ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ μεγάλε μεταβολέ στο εσωτερικό του κόμματο και μεταβολέ οι οποίε δεν χαρακτηρίζονται από κανονικότητα, κύριε Φάμελε. Και το λέω αυτό γιατί έχετε σοκοματικές διαδικασίες, οι οποίες γίνονται κάτω από μεγάλη ένταση. Και αυτό νομίζω είναι αναγνώριση όλων αυτών. Και εσάς, όσων είστε υποψήφιοι για την ηγεσία του κόμματος, και φυσικά τις βάσεις. Έχετε και συνομιλείτε και με τη βάση καθημερινά και εδώ στην Κρήτη. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε κανονικότητα εντό, εκτό εισαγωγικών όπω θέλετε, βάλτε το. Δεν έχει ηρεμήσει η ισοκομματική συζήτηση στο έχετε δίκιο. Το πρόβλημα νομίζω είναι ότι δεν έχουμε καταφέρει να ανταποκριθούμε σε δύο ερωτήματα. Στο ερώτημα που έθεσε η κοινωνία με το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών mm -hmm. απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα μπορέσει να υπηρετήσει το ρόλο τη εξωματική αντιπολίτευση και αν θα ανταποκριθεί ώστε να αποτελέσει την απάντηση τη κοινωνία απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, δεν έχουμε απαντήσει αυτό το ερώτημα και αυτό φαίνεται και δημοσκοπικά. Αλλά δεν απαντήσαμε και στο ερώτημα τι αλλαγέ πρέπει να γίνουν για να γίνει η λεγόμενη επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ που ζήτησε και όχι μόνο, αλλά και η αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα για να ανοίξει ο δρόμο. Ε, χρονικά θα, θα τα απαιτούσατε πρώτα τι αλλαγέ που θα έπρεπε να έχουν γίνει στο εσωτερικό για να μπορείτε να απαντήσετε στι ανάγκε αυτέ. Να σταθείτε τόσο αξιωματική αντιπολίτευση, την οποία ο κόσμο αναζητά, αναζητά το, το λόγο τη αντιπολίτευση. Μα νομίζω τώρα είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει εμεί να είμαστε επαρκεί. Mm -hmm. Οι αλλαγέ στο πολιτικό πρόγραμμα και στην πολιτική εκφώνηση μπορεί και να έχουν διατυπωθεί, μπορεί και όχι, μπορεί να βρούμε κι άλλε. Αλλά το ερώτημα είναι ποιο κόμμα θα τα όλα αυτά. Ναι, το ερώτημα που τίθεται σήμερα είναι αν θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και τι κόμμα θα είναι. Mm -hmm. Δεν θα επιλέξουμε μόνο πρόεδρο. Το διακύβευμα αυτών των εκλογών δεν είναι ποιο ή πια, Ποιο, γιατί κλείσανε οι υποψηφιότητε, δεν έχουμε γυναικεία υποψηφιότητα. Θα αναλάβει τη θέση ευθύνη αυτή. Είναι τι κόμμα θα έχουμε και αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δυστυχώ από την προηγούμενη φορά που ήμουν σε αυτό το στούντιο, δηλαδή από τον Ιανουάριο, οι περισσότερε εξελίξει είναι αρνητικέ στο ΣΥΡΙΖΑ. Βάλατε πολλά σημεία στα οποία θέλω να ρωτήσω πράγματα. Βεβαίω, βεβαίω. Ε, και θα ξεκινήσω με το αν έχουν όντω κλείσει οι υποψηφιότητε. Και ξέρετε γιατί το ρωτάω αυτό. Γιατί ε, κάπου διάβασα μια συνέντευξη του κυρίου Ρίγα, του πρώην γραμματέα του ΣΥΡΖΑ, ο οποίο έλεγε ότι οι υποψηφιότητε κλείνουν στο συνέδριο. Ενδεχομένω και το λέω αυτό για την υποψηφιότητα του κυρίου Κασελάκη. Ενδεχομένω εκεί να γίνει μια άλλη συζήτηση περί υποψηφιότητων. Γιατί χθε η υποψηφιότητα δεν κατάθεσε, τουλάχιστον στο χρονικό περιορισμό. Μα, 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 δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Για να μπορέσει να επικυρώσει το συνέδριο, θα πρέπει να έχουν κατεθεί υποψηφιότητε. Έπρεπε να έχουν κατεθεί μέχρι χθε. Και δεν υπάρχει ακόμα και για οποιονδήποτε φίλο ή φίλη, ε, ε, μάλλον για οποιονδήποτε σύντροφο ή συντρόφισα, δεν υπάρχει δυνατότητα να κατεθεί αύριο. Γι' αυτό παίρνουν τα χρονοδιαγράμματα. Το ότι επικυρώνονται υποψηφιότητε στο συνέδριο, ε, γιατί μπορεί να μπει ένα θέμα καταλληλότητα, λέω, θεωρητικά. Από αυτέ που έχουν ήδη κατατεθεί. Ναι, ναι. Αυτό όμως. δεν μπορώ να το αποκλείσω, απο, δεν το αποτρέψω. Δεν είναι και σωστό να πω αυτή τη λέξη. Δεν μπορώ να το αποκλείσω, αλλά ε, η επικύρωση των υποψηφιωτήτων και η έγκριση των υποψηφιωτήτων, α πούμε, mm -hmm. το ψηφοδέλτιο, εγκρίνεται mm -hmm. στο συνέδριο. Mm -hmm. Αλλά οι υποψηφιώτε πρέπει να έχουν κατεθεί νωρίτερα, γιατί υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί. Και πρέπει να έχει ξεκινήσει και η προσυνεδριακή προεκλογική συζήτηση. Mm -hmm. Δεν μπορεί να μείνει ανοιχτό. Δεν υπήρξε καμία διαφωνία ω προ την ημερομηνία όμω. Δηλαδή, καλό είναι να είμαστε λίγο συνεπεί. Δεν υπήρξε ποτέ μια συζήτηση ότι δεν ισχύει το 24 Οκτωβρίου για να ανοίξει μια άλλη δευτερογενή συζήτηση. Δεν ξέρω ακριβώ τι έχει δηλώσει ο Πάνος Ρήγα, αλλά την πιστεύω πολύ του το αυτό μου λέτε. Δεν υπάρχει θέμα συζήτηση ανών υποψηφιότητα. Υπάρχει θέμα συζήτηση για την υποψηφιότητα Κασελάκη και επιμένω σε αυτό σε ό,τι έχει να κάνει με τι δικέ του προθέσει ε, και στο αν ο ίδιο το συνέδριο επιχειρήσει να ανατρέψει την απόφαση ε, τη αποπομπή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το συνέδριο είναι και το κορυφαίο όργανο του κόμματο. Ναι, πράγματι. Και κανεί δεν αμφισβητεί ότι το συνέδριο είναι το κορυφαίο όργανο του κόμματο. Αλλά κανεί δεν αμφισβητεί ότι υπάρχει και πολιτική ιστορία. Ναι. Δηλαδή ότι έχουν γίνει και κάποια πράγματα μέχρι τώρα. Και ποια είναι αυτά. Το πρώτο είναι ότι οι επιλογέ του προηγούμενου Προέδρου ήταν επιζήμιε και για το ΣΥΡΙΖΑ και για την κοινωνία. Οδηγηθήκαμε σε συρρήκνωση και απαξίωση. Είχε πάρα πολλά πολιτικά λάθη. Δεν έχει κανένα νόημα να τα αναφέρω όλα αυτά. Αν χρειαστεί, μπορεί να επανέλθω. Με βάση ερωτήσει σα, δεν αποκλείω οποιαδήποτε ερώτηση. Αλλά κρίθηκε με βάση την απόφαση τη Κεντρική Επιτροπή για την άρση εμπιστοσύνη ότι δεν είναι για τα καθήκοντα τη υποχρέωση του Προέδρου. Mm. Διότι κατέληξε αυτή η περίοδο. Σε συρρήκνωση και απαξίωση. Αυτό είναι η πολιτική εκτίμηση. Θεωρώ ότι ήταν σωστή. Την ψήφισα. Εισηγήθηκα να μην πάμε σε μορφή, αλλά να πάμε σε μια διαδικασία προσφυγή στη βάση πολύ νωρίτερα. Εξαιτία των πολιτικών λαθών, για να κρυθούμε από τα μέλη και να κρίνουν τα μέλη ε, τι είναι σωστό για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το επέλεξε, το αρνήθηκε, προκάλεσε τη μορφή, ακόμα ένα πολιτικό λάθο, αλλά χρεώνεται. Στι πολιτικέ αδυναμίε. Άρα, λέτε ότι ενδεχομένω θα μπορούσε να είχε απο... να αποφευχθεί ένα τόσο συγκρουσιακό κλίμα, αν δεν είχε γίνει η μορφή, στην οποία, όπω λέτε κι εσεί, εξαναγκάστηκαν τα όργανα και οι συνθήκε λόγω τη αφισβήτηση τη πολιτική κινήση του κ. Κασαλάκη. Θα μπορούσαμε τώρα να έχουμε ένα πιο ήρεμο κλίμα, Απολύτως. μια πιο ήρεμη διαδικασία. Μέ, είναι είχαμε. Γιατί ο ίδιο ισχυρίζεται ότι τα όργανα είναι εκείνα τα οποία δεν με θέλουν, η βάση με θέλει. Ναι. Κοιτάξτε, να ναι. λοιπόν, δεν νομίζω ότι κανεί αντιβάσει τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ θέλει να είμαστε το 6,5%? ή να ντρέπεται να λέει ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι θα είναι υπεκφυγέ. Mm -hmm. Γιατί θέλει να καλύψει πιθανά τα λάθη. Αλλά δεν μπορεί να καλυφθούν τα λάθη. Ποιο γιατί... θα καλύψει δηλαδή την ιστορία για τα μαύρα ταμεία. Πώ θα την καλύψει. Πώ δεν την καλύψει. Δεν, ε, ε, δεν θέλω να, 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 γυρίσω. Σε μια τέτοια συζήτηση, γιατί μάλλον με καλέσετε εδώ για να πω και τι προτείνω εγώ για το, το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά, να το πούμε αυτά. Αλλά ε, η πρότασή μου ήταν και ήταν γνωστό ότι ήταν πολύ πριν την Κεντρική Επιτροπή. Να πάμε σε μια προσφυγή στη βάση, να πάμε δηλαδή σε μια εκλογική διαδικασία για να κρυθεί πολιτικά τι είναι καλύτερο για το ΣΥΡΙΖΑ και για την Ελλάδα. Δεν το δέχτηκε, προκάλεσε τη μορφή. Δεν εκτίμησε καθόλου πολιτικά τι γίνεται μετά τη μορφή. Ε, αρχίσανε πάρα πολύ μεγαλύτερα λάθη μετά τη μορφή. Αλλά δεν μπορεί να απολογηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ για τα λάθη του προηγούμενου πρόεδρου. σα-ίσα πρέπει να τα αποφύγει. Γιατί η κοινωνία χρειάζεται ένα καλύτερο ΣΥΡΙΖΑ. Mm -hmm. Δηλαδή, όσο κάνουμε μια συζήτηση για τα το λάθη του προηγούμενου Προέδρου, επιβεβαιώνουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε σελίδα. Mm -hmm. Εγώ γι' αυτό ήρθα. Mm -hmm. Και στην Κρήτη γι' αυτό ήρθα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αλλάξει σελίδα. Η συζήτηση για τα μαύρα ταμεία, γιατί πιστεύετε ότι ήρθε στο προσκήνιο από τον ίδιο τον κύριο Κασελάκη τουλάχιστον τη δική σα πολιτική εκτίμηση και τη δική σα πολιτική κριτική που κάνετε στον κύριο Κασελάκη. Γιατί Μα και διότι. Δεν την δική δική. Ήδη. Δεν ήταν επαρκή. Ήταν λάθο. Mm -hmm. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχει στο μυαλό του το, ο κάθε πολίτη ο κάθε σύντροφο, ούτε τι έχει στο μυαλό του προηγούμενο Πρόεδρο. Ήταν λάθο. Ήταν ένδειξη, ακόμη μια ένδειξη σαν επάρκεια. Διότι να σα πω τώρα γιατί ήταν λάθο. Δεν θέλω να χρησιμοποιώ και εκφράσει που μπορεί να πληγώνουν το δημόσιο λόγο. Έχω αναλάβει την ευθύνη να είναι ενιαίο και σοβαρό στο ΣΥΡΙΖΑ και το υπηρέτησα και θα το υπηρετώ. είμαι και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχει να κάνει μόνο με την υποψηφιότητά μου. Μια συζήτηση για οποιαδήποτε τέτοια διαχείριση οικονομική ενό κόμματο, για οποιοδήποτε κόμμα, για οποιοδήποτε συλλογικό φορέα, δεν αφορά μόνο την προηγούμενη ηγεσία ή διοίκησή του αφορά και την σημερινή και τη μέλουσα. Παραμένει ο στίγμα. Ήταν ξεκάθαρο λοιπόν ότι ήταν πολιτικό λάθο. Mm -hmm. Ήταν, ήταν α... λάθο που έκανε ακόμα και στη δική του, αν θέλετε, περίοδο Η δική, και την δική, έθιξη έθιξη δική του είναι περίπου. ότι ήταν θέμα ανεπάρκεια, ανοριμότητα πολιτική, ή ήταν στοχευμένη πολιτικά, ήθελε να δημιουργήσει ένα κλίμα ένταση για του δε Δεν σχέψη, κάνω πολιτική μου υποθέσει, κύριε Σπακιανάκη. Δεν με απασχολεί αυτό. Με απασχολεί ότι ήταν αρνητική περίοδο για το ΣΥΡΙΖΑ, και ότι η κοινωνία είχαν άμυνε. Mm -hmm. Διότι ο κ. Μιζωτάκη κάνει πάρτι. Διότι τι άλλο θα ήθελε ένα νεοδημοκράτη από ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίο είναι όχι απλά δύναμος, αλλά έχει και φοβερέ αντικρουόμενε επιλογέ δεν είναι καθαρό ο πολιτικό του λόγο, δεν είναι καθαρή η πολιτική του πρόταση. Η, η επιλογή του ε, να φύγετε εσεί από, την, από επικεφαλή κοινοβουλευτική ε, ομάδα και η διαφορετική λοιπόν γραμμή που έδωσε, γιατί πιστεύετε ότι έγινε, ήταν γιατί μεταξύ σα δεν υπήρχε καλό κλίμα, ήταν γιατί πολιτικά δεν μπορούσατε να συνομιλήσετε, ήταν γιατί ο ίδιο φοβόταν ενδεχομένω ένα προεδρικό προφίλ του, του Σοκράτη Φάμελου. Κοιτάξτε, εγώ οφείλω να απαντήσω μόνο σε αυτά που με αφορούν. Δεν θα υποθέσω τίποτα. Mm. Όχι μόνο σήμερα, ποτέ στην πολιτική. Mm. Ούτε κάνω πολιτική με υποθέσει. Σα το είπα σήμερα αυτό. Δεν χρειάζεται να το ξαναπώ. Ω ανάγνωση των εξελίξεων, ίσω, όχι ω υπόθεση. Ο Φράντη Φάβλο, ω πρόεδρο τη ε, κοινοβουλευτική ομάδα, νομίζω έχει χρηθεί από την κοινωνία και από του συναδέλφου σα. Προσωπικά μπορώ να σα πω ότι εγώ υπηρέτησα ένα ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο είχε ενιαία έκφραση και αξιοπιστία. Mm. Αυτό δεν ήταν κακό για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν πλέον έκτημα για το ΣΥΡΙΖΑ. Δικαιολογία για την αλλαγή του Προεδρείου τη Κοινοβουλευτική Ομάδα δεν άκουσα καμία. Ούτε η Κοινοβουλευτική Ομάδα άκουσε καμία δικαιολογία. Χρεώνεται στα πολιτικά λάθη. Ήταν μια ζημιά στο ΣΥΡΙΖΑ. Mm -hmm. Δεν αφορά δεν με αφορά η ανάγνωση προσωπικά. Δεν υπήρξε η δική μου προσωπική τοποθέτηση, δεν εξαρτήθηκε από το ότι εμπλεκόμενο πρόσωπο στην αλλαγή του Προεδρείου. Mm -hmm. Ό,τι κάνει κακό στο ΣΥΡΙΖΑ με βρίσκει αντίπαλο. Mm -hmm. με, με βρίσκει απέναντι. Mm -hmm. Ό,τι κάνει καλό στο ΣΥΡΙΖΑ και στην κοινωνία με βρίσκει σύμμαχο. Λοιπόν... Αυτό έκανα σα είπα ότι θα συζητήσουμε και για τι δικέ σα προγραμματικέ θέσει. <Κι> το δικό σα, τη δικιά σα ε, πρόταση, την οποία... <Κι> Επιστρέψαμε φίλε και φίλοι, εδώ είμαστε με τον κύριο Σοκράτη Φάμελο, υποψήφιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και η πολιτική συζήτηση δεν σταματάει ακόμα και, και στα διαλύματα, κύριε Φάμελο. <Κι> Καταλαβαίνετε ότι το ενδιαφέρον είναι τεράστιο και ειδικά και για εμά του δημοσιογράφου και του πολιτικού συντάκτε που δεν έχουμε πολλέ φορέ την ευκαιρία από κοντά να θέσουμε. Μακάρι ερωτήματα. να επιστρέψει η πολιτική στο ενδιαφέρον τη κοινωνία, γιατί δυστυχώ ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε είναι η απαξίωση τη πολιτική συνολικά και του κομματικού φαινομένου. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και ίσω πρωτού πάω έτσι και στην επόμενη μέρα, είναι αυτό ένα πρόβλημα και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Έγινε πολύ προσωποκεντρική η συζήτηση. Ποιο είναι το πρόσωπο και όχι ποιε οι ιδέε. Μα, μα ένα από τα προβλήματα που έχουμε και τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι η συζήτηση για την επόμενη μέρα δεν γίνεται με βάση τι πολιτικέ. Mm -hmm. Γίνεται με βάση μια συζήτηση για ντριγκε, για προσωποκεντρική αναφορά, ε, όχι για το τι πολιτική υπηρετεί ο καθένα. Ε, με, με διχόνια και τοξικότητα και το έχω πει, κύριε Σφαγκεράκη, δεν το λέω πρώτη φορά ε, στη δική σα εκπομπή. Συγχωρέστε με ότι όποιο δεν μπορεί να κάνει πολιτική ασχολείται με την ίντρικα και την προσωποκεντρική ανάλυση προσέγγιση του φαινομένου τη πολιτική. Κάνει κακό στην πολιτική αυτό όμω. Mm -hmm. Γιατί ε, ε, εμά οι πολίτε μα χρειάζονται για να του δώσουμε απαντήσει συγκεκριμένα πράγματα. ΒΟΑΚ είπαμε προηγουμένω. Εδώ, καίγεται το τόπο. Η Κρήτη όλη ανησυχεί που βρισκόμαστε. Ε, Αρκαλοχώροι, ε, αγρότε. Ε, υπάρχουν θέματα συγκεκριμένα, νερό. Και διαθεσιμότητά του, κλιματική κρίση, ε, κόστο ενέργεια, ε, κόστο τραπεζών και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, εισόδημα, mm -hmm. ε, νοσοκομείο, κρεβάτι στο νοσοκομείο. Αυτά είναι τα προβλήματα. Yeah. Αυτά είναι πολιτικά ζητήματα. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Η μεν πολιτική, δηλαδή η εξουσία, το σύστημα εξουσία, προσπαθεί να μα πείσει ότι η λύση μπορεί να είναι κανένα ρουσφετάκι για να δοκτοποιηθούμε και όχι τι πολιτικό δυναμικό θα έχουμε, τι πολιτικό προσωπικό για να έχουμε κρεβάτι στο νοσοκομείο. Υπάρχει ένα άλλο σύστημα που προσπαθεί να μα πείσει ότι πρέπει να έχουμε λίγα λεφτά στην άκρη για να έχουμε την υγεία μα και εμεί δεν κάνουμε συζήτηση για την πολιτική μέσα στο κόμμα μα, που θεωρητικά είμαστε ένα κόμμα που έχει αφιτερία τι αξίε, mm -hmm. τα ιδανικά τη πολιτική ε, και των ενεργών πολιτών προσθέτοντα ακόμα ένα πρόβλημα στο κομμάτι. Περιμένουμε φερομένο. να ακούσουμε, άρα περιμένουμε να ακούσουμε. Πολιτική συζήτηση και στο συνέδριο, κύριε Φάμελ. Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αμέσω μετά την ήρτα του ΣΥΡΙΖΑ στι εθνικέ εκλογέ, δεν θα το πάω σε ευρωεκλογέ. Στι εθνικέ εκλογέ, εκείνο το οποίο περίμενε η ελληνική κοινωνία να δει και οι φίλοι περισσότερο του ΣΥΡΙΖΑ και όσοι ψήφισαν και πιστεύτηκαν για μία ακόμη φορά του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν να κάνει ένα βήμα πίσω, να δει τι έκανε λάθο, τι δεν είπε στον κόσμο. Και τελικά δεν το έχουμε ακούσει ακόμα αυτό. Τι δεν είπε ο ΣΥΡΙΖΑ που ενδεχομένω μπορεί να το πει σήμερα και να διεκδικήσει με αξιώσει την επόμενη μέρα ένα ισχυρό λόγο στο κοινοβούλιο. Εντάξει, ένα, ένα, πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι τα χαρακτηριστικά του κόμματό μα. Το ότι ξεχάσαμε ουσιαστικά ή αφήσαμε πίσω μια πολιτική για τι αξίε της... που έχει ανάγκη ο, ο άνθρωπος, τον καθημερινό ο άνθρωπο στην καθημερινότητα, το πολίτη. και ε, αυτό, αν θέλετε, μα οδήγησε σε αρκετά λάθη που, να λίγο απλά, δεν το ξέρει ο πολλοί κόσμο. Εμεί στο συνέδριο που κάναμε τον Φεβρουάριο, mm -hmm. για αυτό το λόγο είχα ξανά εδώ στο Εράκλειο. Mm -hmm. Ε, είχαμε συζητήσει για έξι μεγάλα αίτια τη ήττα αυτή του από το 32% στο 18%, το οποίο ήταν ένα συνταρακτικό, συνταρακτικό αποτέλεσμα. Ένα σοκαριστικό αποτέλεσμα για μα. Όλη αυτή η συζήτηση που αναπτύχθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ μετά διέγραψε όλη την πολιτική κουβέντα. Mm -hmm. Ενώ θα πρέπει να τα συζητήσουμε όλα αυτά, mm -hmm. θα πρέπει να συζητήσουμε δηλαδή γιατί ο κύριο Μητσοτάκη ε, έχει, αν θέλετε, οργανώσει είτε την πολιτική είτε την επικοινωνία έτσι ώστε ο πολίτη να. Νιώθει ευάλωτο, να έχει περιορισμένε προσδοκίε, αλλά να αισθάνεται και πιο, ε, αν θέλετε, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Ναι, είτε είναι επικοινωνιακό, είτε είναι ουσιαστικό, είτε με περιεχόμενο. Όπω Εγώ σα είπα, είτε επικοινωνιακά είτε πολιτικό. Ναι, έτσι, είτε, είτε αλλιώ, ναι, ναι. ναι. Γιατί κατόρθωσε να δημιουργήσει ένα μεγάλο έλλειμμα εμπιστοσύνη στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το επιδεινώσαμε τώρα. Mm -hmm. Δηλαδή, όλο αυτό το. Ε, Δεν θα διαφωνήσω καταγράφοντα τι εξελίξει. Όχι, Ο όχι. Σα το, το λέω χωρί ερώτημα. Προσπαθώ να είμαι. και εγώ, σε μπορώ, αντικειμενικό. Ναι, υπάρχει ένα θέμα εμπιστοσύνη. Ε, να σα πω την αλήθεια. Η δική μου υποψηφιότητα mm -hmm. ε, στοχεύει στο να αποκαταστήσει αυτή την εμπιστοσύνη, Όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ και στην πολιτική. Ε, προσπαθώ να είμαι απολύτω σοβαρό, δηλαδή αξιόπιστο σε οτιδήποτε λέω. Αυτό που θα πω σε εσά, μπορώ να το κάνω. Αυτό που λέω στη Βουλή μπορώ να το κάνω. Αν αποκαλύπτω ένα πρόβλημα του κ. Μητσοτάκη, είναι ακριβώ αυτό. Έχω απόδειξη. Μπορώ δηλαδή σε οποιαδήποτε ε, πολιτική ή δικαστική εξουσία να το αποδείξω. Το ότι, α πούμε, σήμερα ενημερώθηκα και συζητάγαμε με τον Χάρη του Μαμουλάκη ότι ο ΒΟΑΚ έχει ποσοστό συμβάσεων τη τάξη του 85%. Μάλλον έχει έλλειμμα συμβάσεων 85%. Τι σημαίνει αυτό. Ότι έχει γίνει σύμβαση για αυτό το μεγάλο έργο μόνο 15%. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Αυτό είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει Α ή Β. Είναι αυτό. Τι σημαίνει αυτό. Ότι πέντε χρόνια κυβέρνηση δεν προχώρησε ο κ. Μιζωτάκη. Το 85% μία... του έργου. Για χρονική ευθύνη Να σα πω ένα άλλο. Πριν από. από... Μέσα Μες... στην εβδομάδα, ο κ. Μιζωτάκη με τον κύριο Θεοδωρικάκο κάνανε μια εκδήλωση. Παρουσίασαν προ... Τις, προ... τις προτάσεις τους για το παραγωγικό μοντέλο τη Ελλάδα. Mm -hmm. Πέντε χρόνια μετά. Δηλαδή η χώρα μας έχει πρόβλημα παραγωγικού μοντέλου και για να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Δεν έκανε διαρθρωτικέ αλλαγέ πέντε χρόνια. Άφησε να γίνεται πάρτι με την περκέρδη στο ρεύμα, στα δηληστήρια, στι τράπεζε και τώρα συζητά για παραγωγικό μοντέλο. Ο... Μόνο υποκρισία μπορεί ε, το δεχτώ. Η διακυβέρνηση μια χώρα δεν είναι μια δυναμική κατάσταση. Έχει μεταβολές, Έχουν μεταβολέ. Τα οικονομικά στοιχεία έχουν μεταβολέ. Ε, το διεθνέ περιβάλλον. Άρα λογικό COVID. δεν είναι. COVID, γεωπολιτικά. Γιατί θα σα πει κάποιο, ναι, εμεί πέρυσι εχείρηξα... ανανεώσαμε την εμπιστοσύνη του κόσμου στο πρόσωπό μα. Εγώ. Σέβομαι πολύ τι δημοκρατικέ διαδικασίε, αλλά δεν μπορώ να μην λέω ότι θυμήθηκε το παραγωγικό μοντέλο ο κ. Μητσοτάκη, mm -hmm. ενώ το 21 και το 22 θυμόταν τα υπερκέρδη. Υπάρχουν αποδείξει. Οι πολίτε ξέρουν τι έρευνα πληρώνουν. Mm -hmm. Δεν έχει να κάνει με το Σοκράιτο Φάμελο αυτό ή με την κ. Σφαγιανάκη. Ξέρουν τι έρευνα πληρώνουν. Η ρήτρα προσαρμογή. Είχε χρόνο να τη σχεδιάσει ο κ. Μητσοτάκη και η ΔΕΗ ο κ. Στάση 8 μήνε πριν από την εισβολή στην Ουκρανία. Άρα, 8 μήνε πριν την Ουκρανική κρίση, γιατί κάποιοι λένε ότι συνδέεται η κρίση στην ενέργεια με την Ουκρανική κρίση, και την πλήρωσαν οι πολίτε, χρεοκοπούν οι Δήμοι, χρεοκοπούν η ΔΕΙΑ, θα το βρουν αυτό σε επιχείρημα για να αντιδουκοπήσουν το νερό. Και τώρα θυμήθηκε το παραγωγικό μοντέλο. Ρωτώ, γιατί βρήκε χρόνο να θυμηθεί κάτι επιζήμιο για την κοινωνία τότε, και τώρα προσπαθεί να μα πείσει ότι σχεδιάζει η ορθή πολιτική. Για ποιο λόγο οι ελληνικέ τράπεζε έχουν 4 δισεκατομμύρια κέρδη. Αυτά λείπουν από την επιχειρηματικότητα, λείπουν από τα νοικοκυριά. Λείπουν λοιπόν, από την επιχειρηματικότητα. Γιατί η επιχειρηματικότητα τη Κρήτη, οι αγρότε τη Κρήτη, οι ξενοδόχοι, το κανάλι που είναι μια εταιρεία, γιατί να μην έχει καλύτερη ρευστότητα και ε, διαθέσιμο ταμιακό υπόλοιπο, υπόλοιπο για να κάνει επενδύσει, να αναπτύξει την εργασία, mm -hmm. και τα παίρνουν τέσσερι τράπεζε. Γιατί το αφήνει αυτό ο κ. Ζωτάκη. Αυτά είναι πραγματικέ ερωτήσει. Αυτή είναι η πραγματική πολιτική. Mm -hmm. Εμεί γι' αυτό πρέπει να μιλήσουμε. Θα μπορούσε, να σα πω ένα παράδειγμα. Το οποίο θα το βάλω και σήμερα στην εκδήλωση που έχουμε. Να πω καταρχήν και του φίλου και τι φίλε που μα ναι, βλέπουν, ναι, ναι. ότι στι 7.30 είμαστε στον Γκάλαξη, mm -hmm. στο ξενοδοχείο. Και δεσμεύομαι σε... να σα αποδεσμεύσω και εγκαίρω. Ναι, ναι, γιατί πλησιάζει η ώρα. Οπότε, α ετοιμαστούν οι φίλοι και οι φίλε που θέλουν ναι. να πάνε ε, για τον Γκάλαξη. Ένα ερώτημα είναι, δεν μπορούν οι τράπεζε να έχουν ένα εργαλείο με βάση τα διαθέσιμα κέρδη, τα τόσο μεγάλα δισεκατομμυρίων για του. Μικρού αγρότε ή μισθωτού. Τα πέσει χρήμα στην αγορά, λέτε. Για τη στέγη των νέων οικογενειών. Που έχουμε τρομερό πρόβλημα στο κόστο στέγαση. Έχουμε φτάσει στη μέσα κινήτων προ-κρίση, αλλά η μισθή είναι ακόμα χαμηλή. Είναι βήμα τα προγράμματα σπίτι μου 1, σπίτι μου 2, είναι μια απάντηση όχι. σε αυτό. Όχι, όχι. Είναι, είναι σταγόνα στον ωκεανό. Και θεωρώ ότι έχουν και σοβαρό πρόβλημα αποτελεσματικότητα. Όπω και το εξοικονομώ. Συζητάμε πέντε χρόνια με την κυβέρνηση να κάνει εξοικονομώ στο δημόσιο τομέα, να κάνει εξοικονομώ στην επιχειρηματικότητα ακόμα και το εξοικονομώ τη κατοικία. Δεν μπορεί να πληρώσει του ε, επαγγελματίε και η αγορά, η τεχνική, οι τεχνικοί, συνάδελφοί μου, εγώ έχουν τεράστιο πρόβλημα. Mm -hmm. Είναι απίστευτο. Ε, περνάνε δύο χρόνια για να πληρώσει δαπάνε. Δεν είναι κυβέρνηση των Αρίστων. Η κυβέρνηση των Αρίστων δεν θα άφηνε, αφ, δεν θα στο Αρκαλοχώρι τρία χρόνια και ένα μήνα να μην έχει δοθεί μία έγκριση αποπληρωμή για μία κατασκευή κατοικία. Ε, Βρεθήκατε νωρίτερα και στο, ε, στο και, πήγα, πήγα και, και είδατε το, το ακριβώ σημαίνει. Σε, σε, δύο Δήμου, Αρχανών Αστερουσίων και μηνώ, α ε, Είναι πολύ μεγάλα τα προβλήματα και των δήμων και τη περιοχή. Στο Αρκαλοχώρι πήγα σε σχολεία τα οποία είναι ακόμα με τι ρογμέ, δεν έχουν γίνει ούτε κατεδαφεί, να το πω έτσι. Mm -hmm. Και τα παιδιά μετά από τρία χρόνια είναι στα κοντέινερ, αλλά δεν έχουν και ορίζοντα το προ τα που θα πάνε. Mm -hmm. Έχουν φύγει 3.500 άτομα από την περιοχή και δεν ξέρω αν θα γυρίσουν. Αυτό σημαίνει ένα ακόμα πλήγμα στην Ήπεθρο. Και μια περιοχή που έρχεται να σηκώσει και το, το βάρο και την εξέλιξη και την, αναπτυξη, την αναπτυξιακή προοπτική ενό διεθνού αεροδρομίου στο Καστέλ, το οποίο το 27, τουλάχιστον σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα και με τα αυτά τα οποία ε, και το Υπουργείο ε, Ευαγγελίζεται, ότι θα είναι έτοιμο το 27 για να κάνει τι προοπτικέ. Και, και, επειδή με ενημέρωσε και ο Δήμαρχο και πρώην συναδελφό μου στη Βουλή, ο κ. Κεγκέρογλου, γιατί στη για τη συσχέτιση, για αυτή τη μεγάλη αντίθεση αεροδρομίου και περιοχή που το φιλοξενεί. Εντό του αεροδρομίου, τα έργα τρέχουν, μαθαίνω ότι είναι γύρω στο 40%. Εντό περίφραξη, έξω από την περίφραξη δεν υπάρχουν ούτε μελέτε για όλα αυτά που πρέπει να λυθούν στην περιοχή. Όπω, α πούμε, για το πολεοδομικό σχέδιο τη περιοχή και το σχέδιο ανάπτυξη. Διότι ε, υπάρχουν και επιπτώσει που θα είναι και ελπίζω να μην είναι ε, στην περιοχή άμεσα ορατέ. ο Οδικέ προσβάσει. Αλλά και το αναπτυξιακό μοντέλο. Ε, πρέπει να υπάρχει ένα τοπικό πόρο. Δεν τρονιω πάντα χρηματικά, αλλά πρέπει κάθε έργο να δίνει στην περιοχή που το φιλοξενεί και μια ανταπόδοση. Εργασία. Εργασία. Υποδομέ. Ε, κάποια ανάπτυξη των τοπικών προϊόντων ή του τοπικού χαρακτήρα. Βελτίωση ποιότητας ποιότητα ζωή. Όλα αυτά πρέπει να υπάρχουν. Ε, σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι εδώ μιλάμε για μια πολιτική που εφαρμόζεται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. που εξυπηρετεί ένα μεγάλο συμφέρον, κατά περίπτωση. Δεν εννοώ ένα, μπορεί να είναι λίγα πάντω. Λίγα, και όλοι οι υπόλοιποι στην περιοχή και οι υπόλοιπε πλήττονται. Και όχι μόνο στην περιοχή. Δείτε το οριζόντια. Σα είπα, α πούμε, τα παραδείγματα του ρεύματο, τα παραδείγματα των δηληστηρίων, των τραπεζών. Είναι μια πολιτική για, για λίγου. Αλλά διώκουν τα παιδιά στο εξωτερικό. Είναι συγκλονιστικό, αλλά βλέποντα λίγο τα στοιχεία για την υποψηφιότητα προγραμματικά, ναι. είδα δύο πολύ συγκλονιστικά νούμερα. Το ένα είναι πόσοι και πόσε έχουν φύγει από την Ελλάδα και βάλτε ότι την περίοδο του COVID ήταν πολύ περιορισμένε μετακινήσει. Mm -hmm. 300.000 άτομα έχουν φύγει από την πατρίδα μα γιατί δεν μπορούν να βρουν mm -hmm. μέλλον εδώ. Φύγανε όμω και πριν το 19, κύριε. όχι. Μα είχαμε μνημόνιο και χροκοπία. Δεν το ξέρω. Mm -hmm. Δεν ξέρω τι κάναμε για να βγούμε από τη χροκοπία που μα έφεραν Νέα Δημοκρατία και το Πασό. Όχι απλά ζοριστήκαμε. Έλληνε και Ελληνίδε, όχι και η κυβέρνηση. Μα ήταν τραγικό. Μα είχαν χροκοπήσει. Ο κύριο Μιζωτάκη ήταν στην κυβέρνηση που μα χροκόπησε. Ήταν ο υπουργό που βάλε σε διαθεσιμότητα του δημοσίου mm -hmm. Δεν το ξεχνάνε. Ούτε εγώ το ξεχνάω. Προσπαθεί να αλλάξει την ιστορία και ο κύριο Μητσοτάκη, αλλά αυτά δεν ξεχνιόνται. Δεύτερο θέμα. Μετά από αρκετά χρόνια διακυβέρνηση, η Γιούρουστατα ανακοίνωσε τα επίπεδα φτώχεια. Η Ελλάδα είναι τέταρτη από το τέλο στην Ευρώπη. Δεν είναι μόνο η αγοραστική δύναμη, είναι και η πρόσβαση στα βασικά αγαθά τη ζωή. Αυτό δεν μου δείχνει αριστεία. Κύριε Σπαγγερνάκη, αυτό πρέπει να ανατραπεί. Και ίσω ένα από του λόγου που πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει σοβαρό και αξιόπιστο. Είναι γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να έχει και έναν πρόεδρο που να είναι πραγματικά αντίπαλο του κ. Μητσοτάκη. Και να θέσει λοιπόν την εναλλακτική πρόταση την επόμενη μέρα των εκλογών. Την επόμενη μέρα των εκλογών, να πω την αλήθεια, πρέπει καταρχήν να ξαναβάλει μπροστά το κόμμα. Mm. Γιατί δεν θα ήμουν αξιόπιστο, σα έλεγα. Θα, θα το θα κρατήσει ενωμένο το κόμμα, έτσι για να τα πάρουμε με τη σειρά. Θα το κρατήσει ο επόμενο πρόεδρο. Και εφόσον είσαστε εσεί <laughs> λοιπόν ο επόμενο πρόεδρο, πόσο εύκολο είναι να κρατηθεί ενωμένο το κόμμα. Δεν είναι εύκολο, αλλά επειδή το υπηρέτησα για ένα χρόνο μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα, ούτε τότε ήταν εύκολο και περάσαμε και από δύσκολα μονοπάτια. Είχαμε και μια αποχώρηση πολύ σημαντικών πρώην συντρόφων και συντροφεσών. Ε, στο επίπεδο τη έκφραση του κοινοβουλευτικού λόγου και τη ε, τεκμηρίωσης το υπηρέτησα και μπορώ να το υπηρετήσω mm -hmm. ξανά. Mm -hmm. Ήταν ένα και από τα κίνητρα, αν θέλετε, τα, τα κριτήρια που ζήγησα και εγώ μέσα μου. Ε, το πόσο μπορώ να ανταπεξέλθω και εγώ προσωπικά σε δύσκολε στιγμέ. Και το πόσο μπορώ να λάβω την ευθύνη, να στο πω έτσι. Και γι' αυτό και τη διεκδικώ την ευθύνη αυτή. Mm -hmm. Θεωρώ ότι τουλάχιστον σε αυτό το σημείο, εγώ θα έλεγα και σε αυτό το σημείο, επιτρέψτε μου και λίγο μια πιο προσωπική εξομολόγηση, και σε αυτό το σημείο έχω τη δυνατότητα να είμαι μαζί με ίσους ισότιμα συντρόφου και συντρόφισσες, εξασφαλίζοντας την ενότητα την επόμενη μέρα. Και ξέρετε γιατί, όχι μόνο γιατί ο Σοκράτης ο Φάμελος το έχει κάνει αυτό. Το έχω κάνει. Όχι, όχι μόνο γι' αυτό. Γιατί μια αξιόπιστη πρόταση για το ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα, Δημιουργεί και νέο συνεκτικό, αν θέλετε, ένα συνεκτικό ιστό και με την κοινωνία. Σε ένα κόμμα το οποίο προοδεύει, καταθέτει προτάσει, δυναμώνει, ελκύει, ανοίγεται σε νέου δημιουργικού πολίτε, υπάρχει και χώρο για πολλού και για πολλέ. Δημιουργεί, αν θέλετε, ένα κάλεσμα και η δυναμική. Mm -hmm. Αυτό προτείνω. Όχι απλά μια εγγύηση ενότητα, αλλά και μια δυναμική πρόσκληση νέων δημιουργικών πολιτών στο ΣΥΡΙΖΑ. Που θα μα κάνει πιο δυνατούς και θα έχει ρόλου για πολλού. Για τη δυναμική του, ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να σα ρωτήσω σε δύο διαφορετικά επίπεδα. Και το πρώτο έχει να κάνει με την κοινοβουλευτική ομάδα. Την επόμενη ε, μέρα των εκλογών, φοβάστε νέα αποχώρηση ε, βουλευτών. Και το ρωτώ αυτό γιατί η αριθμή είναι αμήλικτη. Οι σου ότι έχει να κάνει με την κοινοβουλευτική σα δύναμη είναι αμίληκτη. Και πολλοί είναι εκείνοι που λένε ότι α, αν δεν είναι ο Κασελάκη ο, ο πρόεδρο την επόμενη μέρα, θα τον ακολουθήσουν βουλευτέ οι οποίοι είναι στην ομάδα του, στην ομάδα Κασελάκη. Υπάρχουν αυτοί και δεν είναι λίγοι. Και τότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάψει να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι πέντε βουλευτέ διαφορά με το Πασό. Καταρχήν θέλω να σα πω ότι. Δεν πιστεύω και δεν χρεώνω στη δική μου ανάγνωση κανένα συνάδελφό μου, κανένα σύντροφο ή συντρόφησα, συνάδελφο ή συναδέλφη, θα πέστε το όπω θέλετε, από του βουλευτέ τη κοινοβουλευτική ομάδα σε ομάδε. Εντάξει, δηλαδή, είναι οι πολιτικοί συσχετισμοί τώρα, κύριε Φάμελε. Δεν Λεβιναι. υποτιμώ τι δηλώσει του, ενώ δεν χρεώνω. Mm -hmm. Για μένα είμαστε όλοι μέλη τη ίδια κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτή η συντροφησα συναδελφο η συναδελφη θα πεστε οπω θελετε απο του βουλευτε τη κοινοβουλευτικη ομαδα σε δηλαδή είναι και μια εγγύηση, σα το λέω από τώρα, ότι αυτό θα διαβάσω και μετά. Ναι. Έτσι διαβάζω την πραγματικότητα. Αυτή είναι η δική σα πρόθεση. Δεν διαχωρίζω. Ναι, να μου πείτε μπορεί, όμω αυτό να μην ισχύει για κάποια μέλη τη κοινοβουλευτική ομάδα. Όπω έγινε και με, με του 11 βουλευτέ που ήρθαν να ξεκινήσουν αριστερά. Υπότιτλοι AUTHORWAVE: Εγώ ξεκινώ έτσι. έτσι. Ναι. Απ' την άλλη μεριά, ίσω δεν έχει σημασία τι φοβάμαι. Σημασία έχει τι μπορώ να κάνω. Mm -hmm. Με υποθέσει, σα είπα, δεν θα λειτουργήσω. Θα κάνω ό,τι πρέπει για να μην υπάρχει ε, διάρρηξη, απόσταση, άρνηση μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και θα βοηθήσω σε αυτό, συμβάλλω. Απλά το μόνο που να σα πω είναι ότι. Έχω περάσει από αυτά τα δύσκολα μονοπάτια και μπορώ να σα πω ότι υπάρχουν εμπειρίε. Δυστυχώ υπάρχουν εμπειρίε, αλλά mm -hmm. υπάρχουν. Mm -hmm. Αυτό θα υπηρετήσω. Mm -hmm. Α, απλά δεν φτάνει μόνο ένα πρόσωπο. Και να σου το πω απλά. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ τη επόμενη μέρα πηγαίνει στην κοινωνία, απευθύνεται στην κοινωνία. Είναι και η κοινωνία που θα μα ενώσει. Εγώ ζητώ από του πολίτε να πάρουν θέση, να τοποθετηθούν στην επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό θα είναι και το κίνητρο το δικό μα. Αυτή είναι η συγκολητική ουσία, είναι η ανάγκη τη κοινωνία. Mm -hmm. Δεν είναι το πρόσωπο του Σοκράτου Φάμελου ή Α, δεν αρκεί. Αυτό ήταν το δεύτερο πρόσωποιο. επίπεδο τη ερώτηση, όμω θα παραμείνω στο πρώτο και θα σα ρωτήσω αν από το παράθυρο εκείνο το οποίο κάποιοι ενδεχομένω βλέπουν να φεύγουν κάποιοι βουλευτέ από την κοινοβουλευτική ομάδα, εσεί ω ο Κράτη Φάμελο βλέπετε ένα άλλο παράθυρο να ανοίγει για να επιστρέψουν κάποιοι. Και φυσικά αναφέρομαι <laughs> στη Νέα Αριστερά και στου βουλευτέ τη Νέα Αριστερά. Χθε είχαμε τον κύριο Ηλιόπουλο εδώ στην εκπομπή, ο οποίο μα είπε Εμεί είμαστε ένα χωριστό κόμμα. Τελεία και παύλα. Μάλιστα έχουν συνέδριο και τι ίδιε μέρε με εσά. Ε, είναι. Βλέπετε όμω ένα παράθυρο επιστροφή, είναι, μικρό, ε, ε, μεγάλο. Είναι ένα διαφορετικό κόμμα. Διαφώνησα με την αποχώρησή του. Θεώρησε ότι είναι πολιτικό λάθο. Θεώρησε ότι αν έμεναν στο ΣΥΡΙΖΑ θα υπήρχε ένα πλουραλισμό απόψεων και μια μεγαλύτερη δυναμική. Γιατί αυτό μείωνε και τη δυνατότητα τη κοινωνία να έχει πολύ ισχυρό το ΣΥΡΙΖΑ. Φύγανε. Βουλευτέ από το ΣΥΡΙΖΑ. Δύσκολο. Παραβίασαν και τον κώδικα διοντολογία. Ωραία. Όμω είναι ένα άλλο κόμμα. Το οποίο, άλλο κόμμα, πρέπει να είναι στη συζήτηση για πιθανέ δράσει, αλλά επιτρέψτε να εγώ ζητώ να γυρίσω στο ΣΥΡΙΖΑ όσοι αισθάνονται το ΣΥΡΙΖΑ σπίτι του. Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση. Χωρί περιορισμού όμω. Και το λέω και αυτό είναι. ότι ε, δεν αποκλείεται και όσου τώρα είναι στην νέα αριστερά. Υπάρχει μια πρόσκληση λοιπόν ανοιχτή από εσά από ό,τι καταλαβαίνω. Στο ΣΥΡΙΖΑ ζητώ να Ναι, ναι, ναι. Ναι, και όσοι είναι στο ΠΑΣΟΚ να έρθουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Αρκεί να το νιώθουν και, λοιπόν. Και όσοι έχουν. Κοιτάξτε, Υπάρχουν πολίτε που ψηφίσαν ένα άλλο κόμμα, που προφανώ διεκδικώ. Όχι μόνο εγώ, όλα τα στέλεχη του ΣΥΡΙΖΑ και να έρθουν και να ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Mm -hmm. Γιατί όχι. Εντάξει, βουλευτές αν μπορούσα ξέρετε. να υπερβώ τα όρια αυτή τη συζήτηση, θα σα έλεγα ότι και εσά διεκδικώ. Να σα ελκύουν οι ιδέε του ΣΥΡΙΖΑ και να γίνετε μέλο και στέλεχο του ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά είναι ένα πράγμα όλου του πολίτε το λέτε πολύ προεκτικά. Και δεν ξέρω. Ειλικρινά, δεν <laughs> θέλω να ξέρω ε... την άποψή του κάθε άλλη <laughs> Εγώ περιορίστηκα στα των κοινοβουλευτικών ομάδων ναι, ναι, ναι. και των ισορροπιών. Ξέρετε, οι, οι πολιτικοί συσχετισμοί μέσα στο, στο κοινοβούλιο έχουν τη δική του σημασία. Δεν σα ρώτησα, το ξέρετε, είστε πολύ έμπειρο άλλωστε στα πολιτικά πράγματα. Ε, έχουν σημασία οι συσχετισμοί. Και το λέω αυτό γιατί έχει ανοίξει την ίδια ώρα και μια συζήτηση για ένα προοδευτικό χώρο για το πόσο θα μπορούσε κάποιο να ηγηθεί ενό προοδευτικού χώρου που θα έχει κάτω από την ομπρέλα του διαφορετικά κόμματα, αλλά υποκοινή ομπρέλα. Και δεν ξέρω αν εσείς βλέπετε τέτοιο περιθώριο, αν υπάρχουν περιθώρια συζήτησης και με ποια κόμματα. Νομίζω ότι η προτεραιότητα είναι να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα και να είναι σοβαρός, ενιαίος ε, και να έχει και μια, αν θέλετε, τέτοια συγκροτημένη έκφραση. Ναι. Είναι προϋπόθεση και για να γίνει μια συζήτηση συνεργασιών. Αλλά είναι αναπαραίτητο για να έχουμε και μία αποτελεσματική αξιωματική αντιπολίτευση. Το πρώτο, μάλλον το δεύτερο, η αποτελεσματική αξιωματική αντιπολίτευση έχει να κάνει και με την ενότητα τη κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι πολιτικό στόχο. Δεν έχει καμία σημασία το τι φοβάμαι, σημασία έχει τι πρέπει να εξασφαλίσω. Τι πρέπει Όσο να εξασφαλίσω. Ναι, ναι. ναι, ναι. ξεκάθαρο αυτό. Όσον αφορά τι πιθανέ συνεργασίε, για μένα έχουν προπόθεση το να είναι συγκροτημένο και σοβαρό ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm -hmm. Δεν μπορεί να πάμε για... ακόμα και για αυτή τη συζήτηση, αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι συγκροτημένο και σοβαρό. Και δεν έχετε κλείσει και τα του οίκουσα. Αλλά επιτρέψτε να σα πω ότι θα είναι και η κοινωνία που θα διαμορφώσει του όρου αυτή τη συζήτηση. Η απόφαση τη Κεντρική Επιτροπή που είχαμε του Ιουλίου έχει θέσει την προτεραιότητα αυτή του διαλόγου των προοδευτικών δυνάμεων με προτεραιότητα αυτή τη πρόταση προ το ΠΑΣΟΚ για μια συνεργασία που θα έχει εκλογικό χαρακτήρα, που δεν θα παραβιάζει όμω την αυτονομία και τα χαρακτηριστικά των κομμάτων. Άρα για μια προεκλογική συνεργασία. Υπάρχουν και τα πολύ καλά παραδείγματα του μετόπου στη Γαλλία, το οποίο μα έδωσε διδάγματα. Πόσο γρήγορα δηλαδή, μπροστά και στον κίνδυνο τη ακροδεξιά, συνεργάστηκε ο προοδευτικό χώρο. Η προοδευτική παράταξη είναι υποχρεωμένη να δώσει απαντήσει στην κοινωνία όμω. Και εδώ μπορεί να χωράνε πολλέ αναγνώσει. Και μπορεί να μην είναι μόνο το Πασόκ. Μπορεί να υπάρχει μια πρόταση συνεργασία, η οποία, να σα πω ένα παράδειγμα για το κράτο δικαίου. Για τα θέματα τη δημοκρατία, θα υπερβεί και τα όρια του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και θα φτάσει και σε άλλα κόμματα. Στη Αριστερά, στο Κομιστικό Κόμμα Ελλάδα, στην Πλαίσια Ελευθερία. Γιατί να μην γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν δηλαδή πεδία στα η... οποία μπορεί να η... υπάρχει κοινή δράση και τα κόμματα πολλέ φορέ οριοθετούν αυτή την κοινή δράση yeah, για, να... η... για, για λόγου κομματικού πατριωτισμού. Δεν ξέρω κατά πόσο το ΠΑΣΟΚ θα ακούγε θετικά μια τέτοια βέβαια απάντηση, γιατί μιλώντα έτσι με δημοσκοπικά δεδομένα θα σα πει εγώ δημοσκοπικά είμαι καλά, έχω εκλέξει. Νέο αρχηγό, τουλάχιστον με νέα εκλογική διαδικασία νο. Ε, έχω εκλέξει αρχηγό. Ε, δημοσκοπικά με τοποθετεί πολύ καλά ε, η ελληνική κοινωνία. Γιατί να συνεργαστώ με τον ΣΥΡΙΖΑ ε, και με την όποια μορφή πάρει μετά τι εκλογέ. Α το πει αυτό. Θα είναι υπόλογο μετά ο κ. Σανδρουλάκη στην προοδευτική κοινότητα τη Ελλάδα, γιατί δεν επιδιώκει μια συνεργασία που θα δώσει κυβερνητική απάντηση. Mm. Και μπορεί να αλλάξουν τα δημοσκοπικά δεδομένα. Mm -hmm. Εγώ πάντω μπορώ να σα πω ότι αυτή την πρόταση εμεί την κάνουμε ανεξαρτήτω δημοσκοπικών δεδομένων. Λέγοντα λοιπόν ξεκάθαρα, επειδή έγιναν τέτοιε προτάσει και πριν τι εκλογέ του 23, yeah. να σα πω την αλήθεια, ότι εμεί θέλουμε συνεργασίε. Και δεν φοβόμαστε τι συνεργασίε. Θα είναι λάθο για μένα ένα πολιτικό χώρο να περιχαρακωθεί και να φοβηθεί τη συζήτηση περί συνεργασιών, γιατί αυτό θα δείχνει και μια πολιτική αδυναμία. Αλλά δεν είναι πολύ νωρί λιγάκι να χαρακτηρίζω από τώρα την άρνηση ενό. Χώρου που θα ήθελα να υπάρχουν συνεργασίε. Mm -hmm. Εγώ θέλω να δημιουργήσω ένα κλίμα θετικό. Mm -hmm. Απαντώ στην ερώτησή σα, αποτρέποντα από το μυαλό μου την πιθανότητα ενό αρνητικού σενάριου. Αλλά απαντώ στην ερώτηση, δηλαδή, <σφερ> δεν το αποφεύγω. Ναι, όχι, απαντάτε στην ερώτηση. Αυτό ξεκάθαρο, Τώρα μένει να δούμε ότι απαντάει και το Πασόκ σε αυτό, γιατί τουλάχιστον από αυτά που έχει απαντήσει μέχρι τώρα δεν είναι θετικό. Το Πασόκ νομίζω ότι θα περιμένει να δούμε να δει και τη δική μα απάντηση στα εσωτερικά μα θέματα. Και εμεί σεβαστήκαμε τη διοντολογία τη δική του συζήτηση. Νομίζω ότι θα το κάνει αυτό. Ε, μπορεί να βιαστεί να κατοχυρώσει έναν πολιτικό χώρο. Και εγώ θέλω να πω πάντω στου φίλου και τι φίλε που μα βλέπουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει απάντηση. Θα υπάρχει δηλαδή ένα πυλώνα σοβαρή προοδευτική πρόταση στην ελληνική κοινωνία. Σε αυτή την προοδευτική πρόταση, ε, και να κλείσουμε αυτό για να σα αποδεσμεύσω, γιατί πρέπει να φύγετε ναι, κιόλα. Σε αυτή την προοδευτική πρόταση, κύριε Φάμελε, πού τοποθετείτε και τον Αλέξη Τσίπρα, και το λέω αυτό γιατί έχετε υπάρξει στενό συνεργάτη του. Ε, για πολλού είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στον uh, ΣΥΡΙΖΑ και πω άλλωστε θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. <χαι> Πρόσφατα επέλεξε να, να μιλήσει, να μιλήσει τουλάχιστον ε, για εξελίξει, όχι για τον ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον δημόσια. Πού τοποθετείτε όμω τον Αλέξη Τσίπρα σε αυτή τη συζήτηση του Πολι... Στο πολιτικό κεφάλαιο του προοδευτικού χώρου, όπω το είπατε. Mm -hmm. Αλλά νομίζω ότι ο Αλέξη Τσίπρα δικαιούται να μιλάει μόνο του για τον εαυτό του. Εγώ δηλαδή σα λέω ξεκάθαρα. Πολύ σημαντικό το Ινστιτούτο. Πολύ σημαντική η παρέμβασή του και στα διεθνή και στα οικονομικά ζητήματα που έγινε πρόσφατα εβδομάδα. τη βδομάδα. Γνωρίζω ότι είναι πολύ σημαντική και η παρέμβασή του στα θέματα Συμβουλίου τη Ευρώπη, που εκπροσωπεί και τον ΣΥΡΙΖΑ εκεί και το Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά είναι. Ο εκπρόσωπό μα στο Συμβούλιο τη Ευρώπη έχει αναλάβει και μεγάλε πρωτοβουλίε για τα Βαλκάνια. Θεωρώ ότι αξιοποιεί το πολιτικό κεφάλαιο σε μια σωστή κατεύθυνση, προοδευτική, μέλο κοινοβουλευτική μα ομάδα, άρα πολύ στενά δίπλα στην πρόταση η έχω καταθέσει εγώ για την μόνη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά για τι υπόλοιπε επιδιώξει όλων των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ mm -hmm. μιλάνε και τα ίδια. Yeah. Εγώ είμαι υποχρεωμένο να μιλήσω για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ ω υποψήφιο πρόεδρο και για το δικό μου σχέδιο. Ναι, ήμουνα. Και όχι απλά ήμουν συνεργάτης. ήμουνα ασθενο συνεργάτη. Ήμουνα υπουργό τη κυβέρνηση. Ναι. Μια κυβέρνηση η οποία θεωρώ ότι έκανε πάρα πολύ σημαντικό έργο στην Ελλάδα και έχει κατακριθεί άδικα σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά νομίζω αυτό το επιδίωξε ο κ. Μιζωτάκη του αντισύριζα μέτωπο για να μπορέσει να πάρει την εξουσία την οποία διαχειρίζεται προ όφελο λίγων. Ε, από εκεί και μετά, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, παρακολουθώ και τι Επεξεργασία του Ινστιτούτου. Δεν νομίζω όμως, ότι υπάρχει κάποιο άλλο θέμα συζήτηση. Mm -hmm. Γιατί και ο Αλέξο Τζίπρα σέβεται το, τη διαδικασία αυτή τη αποχώρηση, το τι έκανε στην άκρη, και έχει βάλει και σε εμά ψηλά τον πύχη. Βασικά, όμω, αυτό το κάνει η ελληνική κοινωνία, οφείλω να σα πω. Είναι πιο μεγάλε οι απαιτήσει τη ελληνική κοινωνία από τη συζήτηση μεταξύ συντρόφων, στελεχών και που έχουν επι... επιτελέσει πολύ σοβαρό ρόλο στην Ελλάδα. Mm. Η κοινωνία θέλει λύσει άμεσα. Σε αυτό θα, θα συμφωνήσω. Σε αυτό πρέπει να ανταποκριθούμε Σε αυτό θα συμφωνήσω. Εγώ να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μα σήμερα, που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή ε, μα. Ε, και τους, καλή επιτυχία και ζήσεις. καλή δύναμη. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπαγκεράκη. Σα ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσει, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.